πω παρένθεση. Ναι, ναι. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, εγώ καταρχάς. Να απαντήσω εγώ και μετά απαντήσετε κι εσείς. Κύριε Πρόεδρε, αν δεν απαντήσω παρουσία της Νέας Δημοκρατίας, θα βγαίνουν να λένε ό,τι θέλουν. Αφορά εμένα το θέμα. Ούτε έχω υποβάλει παρένθεση από υπουργός, ούτε μπορεί να προδικάσει η Νέα Δημοκρατία το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στα Σκόπια, ούτε έχω δηλώσει πουθενά επισήμως ή ανεπισήμως ότι εγώ τελώ υποπαρέτηση. Πρόκειται λοιπόν για μια κίνηση της Νέας Δημοκρατίας από την αντιπολιτεύσεως, προσβλητική για το Κοινοβούλιο, προσβλητική για το Υπουργείο Άμυνας, προσβλητική για τη στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας που σήμερα είναι εδώ, προσβλητική για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της ΕΑΒ, αλλά και των εταιριών εξοπλιστικών, των ελληνικών εταιριών που σήμερα είναι εδώ παρούσες, και γίνεται ακριβώς διότι η Νέα Δημοκρατία άλλα λέει στο Κοινοβούλιο για να δημιουργήσει εντυπώσεις, και όταν εν συνεχεία αντιλαμβάνεται ότι η στάση της οδηγεί στην απώλεια 265 εκατομμυρίων δολαρίων για το ελληνικό δημόσιο, στο κλείσιμο της ΕΑΒ, τότε πάει στην Αμερικανική πρεσβεία, ζητά συγγνώμη και αλλάζει τη στάση της, λέει ότι το έκανε για καθαρούς αντιπολιτευτικούς λόγους και συνεχεία όχι απλώς αποχωρεί, το βάζει στα πόδια.